Κύριε Μαγκανά, σας καλωσορίζουμε. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όχι, θα μου δώσετε την ευκαιρία να κάνω το πρόλογο που θέλω να κάνω. Έχω τόσα χρόνια να σας δω. Θα καταρχήσω συγγνώμη, γιατί εδώ στην αίθουσα είχαμε προηγούμενη μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής για ένα θέμα που ήταν πολύ σοβαρό. Και στα 5 χρόνια, ας με διορθώσουμε, γιατί ο κ. Κατζηδάκης ήταν πάντα παρόν. Στα 5 χρόνια που έχουμε αυτή τη σειρά των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, είναι η πρώτη φορά που αργούμε. Είναι έτσι. Και η πρώτη φορά που αργήσαμε έφτασε σε εσά. Ευτυχώς ζείτε στην Αγγλία, αλλά νομίζω μπορείτε να καταλάβετε λίγο και εμά. Εντάξει. Είναι η πρώτη φορά που αργήσαμε. Πάντως σας βεβαίω, κύριο Μαγκανά, ότι είμαστε Εγγλές την ώρα μας. Ναι, ναι. Μην ανησυχείτε. Κατανοητό. Λοιπόν, τώρα το γυρίσω. Δευτέρη, συγκινούμε που σε βλέπω. Είναι πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια εδώ. Σ' αγαπώ πολύ γιατί ήσουν και είσαι προφανώς, γιατί αυτά δεν αλλάζουν. Ένας εξαίρετος συνάνθρωπος και ένας εξαίρετος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που διάβαζε από τα χρόνια της ειδικότητας και από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας σου ως επιμελητής του ΕΣΥ. Πάντα διαβασμένος, πάντα υπεύθυνος, πάντα συναδελφικός, πάντα βοηθητικός τους δίπλα, πάντα με ένα ωραίο ενδιαφέρον χιούμορ που έκανε τους άλλους να θέλουν να είναι κοντά σου, τους τράβαγες δηλαδή, θυμάσαι τους πιο μικρούς και τα λοιπά, το έκανες. Και βρίσκεσαι στο εξωτερικό, ελπίζω να είσαι ευτυχής εκεί, έχω να σου δω πάρα πολλά πράγματα και θα σημαίνει ότι έχω ξεχάσει. Εντάξει. Σου είμαι ευγνώμων που μάλλον καταρχήν εξαιρετική ιδέα του κ. Χατζηδάκη, αλλά σου είμαι ευγνώμων που δέχτηκες να έρθεις, που υπέστης την καθυστέρηση, την προσβλητική καθυστέρηση μέρη μας. Είμαστε όλοι ευθεία να σε ακούσουμε. Θα ήθελα κάποια στιγμή να σε ακούσω και πιο ιδιωτικά, να σου πω την αλήθεια, ή και να σε δω πιο ιδιωτικά. Σε ευχαριστώ επίσης και για το μάθημα που διάθεσες. Όλο και λιγότερο ακούμε τέτοια θέματα και οι καινούργιοι συνάδελφοι νομίζουν ότι η αξιολογία είναι κάνω αξιολογική, κάνω μαγνητική, άντε και ένα υπερυπογράφημα, κάνω και μια μοντέρνα τεχνική και καθάριση. Η αξιολογία μαθαίνεται μέσω της κλασικής αξιολογίας. Η αξιολογία είναι σαν να πλησιάζει σε ένα γρίφο της Άγκαθα Κρίστη. Πρέπει να έχεις τρόπο να σκέφτεσαι. Δεν χρειάζεσαι τόσο δεδομένα. Χρειάζεται να έχει τρόπο να σκέφτεσαι. Και θέματα για αυτό που θα μας παρουσιάσει σήμερα, ακριβώς αυτό αναδεικνύει. Αυτή είναι η έργη της τεχνολογίας, ο τρόπος να σκέφτεσαι και να βγάζει συμπεράσματα με λιγότερα δεδομένα. Τώρα έχουμε φτάσει στην τεχνολογία, έχουμε φτάσει στο ανάποδο άκρο. Έχουμε τόσα πολλά δεδομένα που έχουμε αποδεχθεί ότι δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε ως εγκέφαλοι και δεν μπορούμε να τα δούμε ως μάτια. Και γι' αυτό αφήνουμε το μέλλον μας, το μέλλον της ιατρικής και το μέλλον της τεχνολογίας, το αφήνουμε στους υπολογιστές. Το κάνει το artificial intelligence, γιατί εμείς δεν είναι. Επομένως, πρέπει να μην ξεχάσουμε τη βασική ρίζα της τεχνολογίας, που είναι ο τρόπος του σκέπτεση. Άσε που η ιατρική είναι τρόπος του σκέπτεση. Δεν είναι από θησάβρες οι πληροφοριών στον εγκέφαλο. Είναι οι πληροφοριών είναι πολλές, ο εγκέφαλος είναι περασμένος. Είναι τρόπος του σκέπτεση. Και τέτοια διαλέξεις σαν τις δικές σας, σαν τη σημερινή που σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό, μας δείχνει τον τρόπο που να σκεφτόμαστε. Έφαγα πολύ χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Το βήμα σας έχω. Ευχαριστώ θερμά και εσάς και τον κύριο Χατζηδάκη για την ιδέα. Και εμένα μετά από πολλά χρόνια μου δίνει την ευκαιρία να κάνω μια παρουσίαση στα ελληνικά. Είναι από εμπειρία πολλών ετών παρουσιάσεις ακτινογραφιών ενδοθώρακος για τα μαθήματα των φοιτητών της ιατρικής της Κρήτης και τους ειδικευόμενους, αλλά και για άλλες ειδικότητες και με κάποιες λίγες ακτινογραφίες και λίγο αξονικό, έτσι για να συνδυάσουμε κάπου τις εικόνες που έχω μαζέψει από την Αγγλία, γιατί εδώ κυρίως ασχολούμαι με τον αξονικό, με τις καινούργιες τεχνικές που είπαμε, που δεν είναι πια και τόσο καινούργιες, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε και ακτινογραφίες. Οπότε ξεκινάμε. Θα περάσουμε πολύ γρήγορα αυτά. Τα πρώτα είναι λίγο βαρετά. Οι ενδείξεις για... Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις για να κάνουμε ακτινογραφία θώρακος. Κρατάμε ακόμα το πιστοποιητικό υγείας. Ο τακτικός έλεγχος αιμάτησης υψηλού κινδύνου καπνιστές είχε αντικατασταθεί με screening test, ειδικά εδώ στην Αγγλία, για ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή τους καπνιστές. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθεί και για άλλους λόγους, αλλά μπορούμε επίσης να συνεχίζει να αποτελεί την πιο συχνή εξέταση
για τους ενδονοσοκομιακούς ασθενείς. Πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά και να τσεκάρουμε στις ακτινογραφίες πάνω και το όνομα του ασθενού και την ημερομηνία, ακόμα και την ώρα οφείλουμε να έχουμε ως στοιχείο, για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί σε ένα ασθενή, ας πούμε, για παράδειγμα της μονάδος, που με πνευμονικό είδημα ή με ARDS, η εικόνα να αλλάζει δραστικά και δραματικά μέσα σε λίγες ώρες. Οπότε αν θέλουμε να συγκρίνουμε θα πρέπει να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Πώς αυτά τώρα στοιχεία για τους πολύ νέους ειδικευόμενους, να μην ξεχνάμε ότι πάντα να σαρώνουμε συμμετρικά, να βλέπουμε δεξί-αριστερό, να μην ξεχνάμε τα οστά και τα μαλακά μόρια, γιατί για παράδειγμα μπορεί να κρύβεται να μην εντοπίσουμε μία λύση σε μία πλευρά, ένα κάταγμα ή ακόμα και μία διόγκωση μαλακών μορίων που δυνητικά θα μπορούσε να κρύβει μία κακοήθεια. Επίσης, χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για τον έλεγχο του καρδιοθωρακικού δείκτη. Εδώ βλέπουμε λίγο τις πλάγιες ακτινογραφίες, οι οποίες δεν ξέρω αν συνεχίζετε να τις χρησιμοποιείτε στην Ελλάδα. Εδώ είναι σχεδόν κατηργημένες, λάθος κατ' εμέ, αλλά δεν τις βλέπεις πάρα πολύ σπάνια, μόνο όταν υπάρχει ειδική ένδειξη. Αυτές είναι οι ακτινογραφίες κλίνης, επικλίνης, που είναι το 50% περίπου των ακτινογραφικών θώρακων σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Μην ξεχνάμε ότι είναι προστιοπίστια η λήψη και όχι οπισθιοπρόστια, όπως θέλουμε σε έναν ασθενή που είναι ικανός να σταθεί όρθιος. Η λιχνή είναι σε μικρή απόσταση, οπότε μεγενθύνει τις δομές του μεσοθωρακίου και την καρδιά, οπότε ο καρδιοθωρακικός δείκτης δεν είναι αξιόπιστος. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη γιατί σε ασθενείς κλινήρης μπορούμε να έχουμε γρήγορα μία άποψη αν υπάρχει για παράδειγμα μία πνευμονία που αναπτύσσεται ενδονοσοκομιακά ή αν δημιουργεί και ένας πνευμοθώρακας μετά από παρακέντηση της υπεζωγωτικής κοιλότητας κλπ. Έχουμε την πλάγη καταγεκλειμένη, αυτές πια οι ακτινογραφίες δεν χρησιμοποιούνται. Τους χρησιμοποιούσαμε για να μπορέσουμε να βρούμε αν υπάρχει, να επιβεβαιώσουμε αν υπάρχει ένας μικρός πνευμοθώρακας ή αν μια πνευματική συλλογή είναι εγκιστομένη ή ελεύθερη. Τώρα αυτά έχουν αντικατασταθεί πολύ εύκολα από τον αυθονικό ή ακόμα και τους υπερήχους. Και αυτή είναι μια τεχνική της απλής ακτινογραφικής τομογραφίας που ανήκει πλέον στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά έχουν μείνει ακόμα εικόνες από το παρελθόν. Αυτή συγκεκριμένα από το ΓΝΑ, Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας, όπου δείχνει δύο κοκκιώματα στη δεξιά, παρά τη δεξιά πύλη, που με απλή με τομογραφία αυτή που γινόταν με αυτή την τεχνική, διαπιστώθηκε ότι είχαν επασβεστώσεις πάνω και έτσι σε συνδυασμό με μια θετική μαντού και με τα συμπτώματα της καταβολής και της ήπιας αύξησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκών αιμοσφαιρίων, θεωρήθηκε ότι είναι κοκκιώματα συμβατά με φυματίωση. Πώς θα τσεκάρουμε να δούμε αν μια ακτινογραφία έχει βγει συμμετρικά? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε στους τεχνολόγους ότι δεν μας βγάλατε καλά την ακτινογραφία κτλ. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο και πρέπει να εξηγήσεις λίγο στον ασθενή και συνήθως με το φόρτο της δουλειάς που υπάρχει των πολλών περιστατικών, το οποίο είναι το ένα έπεται του άλλου, δεν μπορούν να δοθεί τόσο εύκολα χρόνος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να αξιολογήσουμε αν είναι καλή τεχνικά ως θέση, είναι να ελέγξουμε τις ακαθόντιες αποφύσεις και αν η απόσταση που υπάρχει μεταξύ της στερνοκλειδικής άρθρωσης δεξιά με αριστερά σε σχέση με την μέση γραμμή που είναι που βρίσκονται οι ακαθόντιες αποφύσεις, σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι έχει βγει τεχνικά καλά όσον αφορά τη θέση. Γιατί η τεχνική μπορεί να έχει να κάνει η κακή τεχνική, η καλή τεχνική με την υπερέκθεση, χαμηλή έκθεση, υπερέκθεση, κακή θέση κτλ. Κακή πνευματική προσπάθεια. Σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι η τεχνογραφία μας είναι συμμετρική. Οπότε αυτό είναι σημαντικό γιατί μπορούμε πολύ καλύτερα να αξιολογήσουμε τον καρδιοθωρακικό δείκτη, γιατί σε μικρή στροφή θα έχουμε τυχόν μικρή αύξηση του δείκτη.
Εδώ είναι δύο ακτινογραφίες που αυτή που βλέπετε αριστερά είναι οπισθιοπρόστια, ενώ βλέπετε τις έβαλα αυτές τις δύο μαζί για να δείτε τη θέση των κλειδών και να καταλάβουμε πολύ εύκολα από τις κλίδες αν μια ακτινογραφία είναι οπισθιοπρόστια ή προστιοπίστια. Χωρίς να μας έχουν, γιατί καμιά φορά και ο τεχνολόγος δεν έχει αφήσει τη σήμανση που χρειάζεται. Δεν είμαστε μέσα στη βιασύνη, μπορεί να μην είμαστε καλά ενημερωμένοι. Οπότε είναι καλό να το κατανοήσουμε για να μην αρχίσουμε να μετράμε και να λέμε έχουμε μεγαλοκαρδία ή να βλέπουμε πυκνώσεις που δεν υπάρχουν και είναι αποτέλεσμα αυτής της διαφορετικής λήψης και της τυχόν κακής πνευματικής προσπάθειας. Εδώ βλέπουμε μία περίπτωση μιας κακής τεχνικής που αναγκάστηκαν και επανέλαβαν την εξέταση, γιατί βλέπετε στην πρώτη ακτινογραφία που είναι αριστερά μας, που είναι, βλέπουμε ότι υπάρχει υποψία πύκνωσης δεξιά παρακαρδιακά, αλλά δεν είχε ο ασθενής αντίστοιχη συμπτωματολογία ή δεν είχε αντίστοιχα κλινικά στοιχεία εμπειρέτου, οπότε ο κλινικός ζήτησε επανάληψη της ακτινογραφίας. Εκπαιδεύτηκε καλύτερα ο ασθενής πώς θα πάρει τη βαθιά εισπνοή. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η πύκνωση ήταν μια ψευδοπύκνωση επί της ουσίας, λόγω της επιπροβολής του παρακαρδιακού λίπους και των μαλακών μορίων. Εδώ δύο άλλες. Στην πρώτη ακτινογραφία βλέπουμε ότι είναι, θα το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, είναι πολύ άσπρη. Δηλαδή ξεχωρίζουμε τις δομές του μεσοθωρακίου και του διαφράγματος, και δεν μπορούμε έτσι με πολύ βεβαιότητα να δούμε πολύ καλά το αεριζόμενο κομμάτι του πνεύμωνα. Βλέπουμε τα αγγεία να είναι σχετικά έντονα. Κάποιος δηλαδή θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να έχει αύξηση του διάμεσου δικτύου, δηλαδή να μιλάμε για μια διάμεση πνευμονοπάθεια ή για πνευμονικό οίδημα, το οποίο αυτό στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Στην δεύτερη ακτινογραφία, εδώ είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα έτσι, στην αργό την ακτινολογική, κάψαμε τον ασθενή. Δηλαδή, βάλαμε πολύ μεγάλη ποσότητα κιλοβόλτ, με αποτέλεσμα να μαυρίσουν τα πνευμόνια και να φαίνονται σαν να έχουμε αμφωτερόπλευρους τυχόν πνευμοθώρακες. Αυτό δεν είναι αληθές και πρέπει η ακτινογραφία να ξαναβγεί. Βέβαια, τώρα με την ψηφιακή τεχνολογία έχουμε τη δυνατότητα αυτά να τα πειράξουμε και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά αν εξ αρχής η ακτινοβόληση είναι λανθασμένη, τυχόν από λάθος εκτίμηση του τεχνολόγου ανάλογα με τον σωματότυπο, ήταν λίγο πιο παχύς ή λίγο πιο αδύνατος ή γίνεται αυτή η κακή έκθεση. Εδώ βλέπετε δεν είναι στροφή απλά, είναι, θα το πω έτσι με χιούμορ λίγο, πιρουέτα έχουν κάνει στον ασθενή. Βλέπετε ότι η καρδιά φαίνεται ότι έχει μπει στο δεξιό ημιθωράκιο. Ο ασθενής δεν έχει δεξιοκαρδία, είναι μια ψευδή εικόνα. Και το καταλαβαίνετε πολύ ωραία από τις κλίδες. Βλέπετε τη δεξιά κλίδα ότι έχει μια κλίση ανοφερική, ενώ η αριστερή κλίδα έχει μια οριζόντια πορεία. Ας προχωρήσουμε τώρα σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Να εξηγήσουμε, να συνδυάσουμε λίγο κλινικά σημεία, συμπτώματα με ακτινολογικά σημεία. Εδώ είναι μία λίστα, θα προσπεράσουμε τον πίνακα, είναι έτσι πολύ αναλυτικός και προχωράμε στο να αρχίσουμε να συνδυάζουμε, να αναφερθούμε σε σημεία και να τα συνδυάσουμε με ενοσήματα. Εδώ μιλάμε για το κλασικό σημείο που περιγράφηκε από το Φέλσον πολλά χρόνια πίσω, ίσως στη δεκαετία του 50, που βλέπουμε στην μία αριστερή ακτινογραφία όπως κοιτάζουμε, ότι υπάρχει μία σαφοποίηση αριστερά παρακαρδιακά, το όριο το αριστερό καρδιακό κύλος δεν μπορούμε να το διαγράψουμε, να το περιγράψουμε με ένα μολύβι ή με ένα στυλό αν θέλαμε να το περιγράψουμε, οπότε εκεί δηλώνει ότι υπάρχει κάτι που είναι άσπρο, θα το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, με κάτι άλλο που ακουμπάει που είναι άσπρο, που είναι η καρδιά. Οπότε αυτό είναι πρόσθετο. Αυτό το πρόσθετο λοιπόν είναι μια πυκνοτική περιοχή. Δεν έχω άλλα στοιχεία από την ακτινογραφία μόνο. Θα μπορούσε να είναι μια πνευμονία ή κάποια άλλη παθολογία, αλλά ας πούμε πνευμονία στην συγκεκριμένη περίπτωση.
βλέπουμε, αν προσέξουμε καλύτερα, ότι πηγαίνοντας προς την περιφέρεια στο επίπεδο αυτό, δηλαδή προς την πλευρά του θωρακικού τυχώματος, βλέπουμε ότι υπάρχουν θολιές περιοχές, οπότε είναι μια πνευμονία που είτε βρίσκεται στην αρχή της, πάει να οργανωθεί, ή είναι μια πνευμονία προς το τέλος της, όταν πάει να καθαρίσει ο πνεύματος. Δηλαδή τι εννοούμε να καθαρίσει? Να φύγουν τα εξυδρωματικά, διδρωματικά στοιχεία μέσα στις κυψελίδες και με αυτόν τον τρόπο να αρχίσει να αναρρώνει ο ασθενής. Στην δεξιά ακτινογραφία, όπως βλέπουμε, βλέπουμε πάλι μια πυκνωτική περιοχή, η οποία έχει όμως σε αυτή την περίπτωση σαφή όρια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ακτινοδιβαστικές περιοχές μέσα σε αυτήν και επίσης παρατηρούμε ότι το αριστερό καρδιακό χείλος περιγράφεται σαφέστατα. Δηλαδή μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις δύο αυτές οντότητες, δύο ας το πούμε άσπρες οντότητες που ακουμπάει μία την άλλη. Δεν ακουμπάει μία την άλλη γιατί δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Η βλάβη στη συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκεται στον κάτω λοβό. Ο κάτω λοβός είναι ο πιστίος του ημιθωρακίου, οπότε δεν έχει επαφή με την καρδιά. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα, χωρίς να χρειαστούμε προφίλ ακτινογραφία, χωρίς να χρειαστούμε αξονική, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πού βρίσκεται η βλάβη μας. Αν τυχόν έχουμε και τα δεδομένα τα κλινικά, τα συμπτώματα ή το εμπείρετο ή τη τυχόν αιμόπτυση ή καταβολή κλπ, μπορούμε να περιορίσουμε για την ακτινολογική μας διαφορική διάγνωση. Άλλα περιστατικά. Βλέπουμε ότι στο μεν αριστερό υπάρχει μια σαφοποίηση αυτή τη στιγμή, μια πυκνωτική περιοχή που είναι στο δεξιό μέσο προς κάτω λοβό. Αυτό φαίνεται πολύ ωραία αν συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περιοχή του αριστερού ημιθωρακίου. Βλέπετε ότι το αριστερό ημιθωράκιο σε αυτή τη θέση δεν έχει καμία τέτοια ακτινοσκιερή περιοχή. Επομένως, ξεκάθαρα μιλάμε για κάτι πρόσθετο που υπάρχει πάνω στο πνεύμονα. Βλέπουμε επίσης ότι ασαφοποιείται το δεξιό καρδιακό χείλος. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε από την ανατομία μας ότι ο μέσος λοβός είναι αυτός που άπτεται του δεξιού καρδιακού χείλους, μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε και να δώσουμε μεγάλη ασφάλεια ότι η βλάβη μας είναι στο μέσο λοβό. Σε συνδυασμό τώρα με τη διπλανή ακτινογραφία που είναι από άλλο ασθενή, εδώ βλέπουμε πάλι μία πύκνωση, η οποία είναι λίγο περιφερικότερα από την προηγούμενη. Δεν ακουμπάει το καρδιακό χείλος. Βλέπουμε όμως επίσης ότι δεν ασαφοποιεί το ημιδιάφραγμα. Άρα εδώ δύο τι να συμβαίνουν. Η βλάβη μας είναι στο μέσο λοβό, αλλά δεν αφορά το τμήμα το οποίο ακουμπάει την καρδιά. Ο μέσος λοβός, για να θυμίσουμε, έχει δύο βροχοπνευματικά τμήματα, το έσω και το έξω. Το έξω λοιπόν, πολύ πιθανόν λοιπόν αυτή η πύκνωση είναι στο έξω βροχοπνευμονικό τμήμα. Άρα και στις δύο πάλι ακτινογραφίες, αν ξέρουμε αυτή τη σημειολογία της παρυφής, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να κατανοήσουμε πού περίπου είναι η βλάβη. Και εκεί, για να επιβεβαιώσουμε, θα μπορέσουμε να ζητήσουμε στοιχεία από το κλινικό που έχει τα ακροαστικά του ευρήματα. Αν δηλαδή είναι ακροαστικά ευρήματα που είναι πιο έντονα, κάνοντας την ακρόαση από το έμπροσθεν του ημιθωρακίου ή ο πιστίος του ημιθωρακίου. Άλλο περιστατικό. Βλέπουμε πάλι εδώ αριστερά, ξεκάθαρα. Κοιτάζουμε συμμετρικά από την κορυφή προς τα κάτω. Βλέπουμε τα άνω πεδία είναι καθαρά, τα μέσα πεδία δεν έχουν κάτι πυκνωτικό. Προχωράμε προς τα μέσα, προς κάτω πεδία. Βλέπουμε δεξιά ότι ο πνεύμονας είναι ακτινοδιαβαστικός. Διακρίνουμε τα αγγεία μέσα του. Επομένως, είναι ένας πνεύμονας που στα μάτια τα δικά μου φαίνεται ότι είναι φυσιολογικός. Αλλά αριστερά, όταν κοιτάζουμε συγκριτικά, βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι κάτι πρόσθετο. Υπάρχει μια πύκνωση που είναι αριστερά παρακαρδιακά. Αυτή τώρα η πύκνωση είναι της γλωσσίδας ή είναι του κάτω λοβού. Εδώ πάλι βοηθάει το σημείο της παρυφής. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πάλι το αριστερό χείλος της καρδιάς μπορούμε πολύ ξεκάθαρα να το περιγράψουμε. Άρα λοιπόν αυτή η βλάβη είναι στον κάτω λοβό. Έχουμε λοιπόν εδώ την τύχη να έχουμε προφίλ ακτινογραφία για να το επιβεβαιώσουμε. Τώρα θα μου πείτε, στην προφίλ ακτινογραφία δεν βλέπουμε κάτι αρχικά πολύ εντυπωσιακό. Και όμως υπάρχει. Γιατί υπάρχει? Γιατί όπως βλέπουμε την ακτινογραφία την πλαγία, θα πρέπει σταδιακά από το κεφαλικό τμήμα του θώρακα
προς το διάφραγμα θα πρέπει να αυξάνεται σταδιακά η ακτινοδιαβαστικότητα, δηλαδή θα πρέπει να γίνεται πιο μαύρο το κομμάτι αυτό του πνεύμονα και να βλέπουμε πιο καθαρά τα σώματα των σπονδύλων. Εδώ όμως βλέπετε ότι όσο κατεβαίνουμε, οι σπόνδυλοι ασπρίζουν. Άρα αυτό μας επιβεβαιώνει ότι η βλάβη μας είναι πίσω, είναι στον κάτω λοβό. Επίσης βλέπετε ότι στην μπροφίλα ακτινογραφία, πάνω στη σκιά της καρδιάς, δεν επιπροβάλλεται κάτι πιο άσπρο. Έχει μια ομοιογένεια αυτή η σκιά της καρδιάς, που σημαίνει λοιπόν ότι η πύκνωσή μας δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την καρδιά. Δεν είναι επομένως στη λίμπηλα. Δεν είναι στη γλωσσίδα. Προχωράμε. Εδώ να θυμίσω ότι σε μία περίπτωση που έχουμε μία πνευμονία, επειδή μαζεύεται, συσσωρεύεται υγρό, δηλαδή διδρώματα, εξιδρώματα, κύτταρα κτλ. Στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την λίμωξη, επομένως λοιπόν αντικαθίσταται ο αέρας, απομακρύνεται ο αέρας μέσα από τις κυψελίδες και αντικαθίσταται από αυτά τις, ας το πούμε, υγρικές πυκνότητες. Τι γίνεται? Επομένως λοιπόν ο όγκος, η χωρητικότητα του λοβού, του βροχοπνευμικού τμήματος ή ολόκληρου του πνεύμονα, αν είναι πολύ βαριά κατάσταση, αυξάνεται. Οπότε, τι απομένει? Ο αέρας σιγά σιγά απορροφάται, απομακρύνεται, αλλά μένει ακόμα στους βρόγχους. Και έτσι έχουμε το αεροβροχόγραμμα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτή τη μεγάλη εκτεταμένη πύκνωση που έχει καταλάβει τα 3/4 ίσως και παραπάνω του αριστερού πνεύμονα. Βλέπετε ότι υπάρχει ασαφοποίηση της αριστερής καρδιακής παρυφής, επομένως η βλάβη μας, και δεν φαίνεται μόνο από αυτό, αλλά ότι η βλάβη επεκτείνεται μέχρι την κορυφή. Είναι στον άνω λοβό, σίγουρα. Τώρα, αν συμμετέχει και ο κάτω λοβός, εδώ σε αυτή την περίπτωση θα χρειαζόμασταν και μία προφίλ ακτινογραφία. Το ότι είναι τόσο μαύρο το δεξιό ημιθωράκιο, ο ασθενής δεν έχει πνευμοθώρακα, απλά είναι αυτό που είπαμε, πολύ σκληρή τεχνική, με πολλά κιλοβόλτ, με αποτέλεσμα να έχει γίνει αυτή να φαίνεται τόσο ακτινοδιαβαστικό το δεξιό. Άλλη πνευμονία. Σας το δείχνω με αυτό γιατί φαίνεται ότι η πνευμονία αυτή είναι στο μέσο πεδίο. Στην φάση ακτινογραφία φαίνεται ότι έχει ένα καλά, σχετικά σαφές όριο το άνω της. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε σαφή όρια στους πνεύμονες, πρέπει να σκεφτούμε τις μεσολόβιες σχισμές. Αφού λοιπόν το βλέπουμε να έχει μία οριζόντια πορεία, αυτό το άνω όριο δεν είναι τίποτα άλλο από την οριζόντια μεσολόβια σχισμή. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε από τη φάση ακτινογραφία ότι η βλάβη μας είναι στο μέσο λοβό. Παρατηρήστε ότι δεν υπάρχει σαφοποίηση της καρδιακής παρυφής, γιατί αυτή η πύκνωση δεν φτάνει μέχρι το καρδιακό χείλος. Αφορά το έξω βροχοπνευμονικό τμήμα του μέσου λοβού. Στην προφίλ τώρα ακτινογραφία, αυτό που φαίνεται πολύ καθαρά είναι ότι η οριζόντια γραμμή δεν είναι και τόσο οριζόντια. Έχει υποστεί μία ύβωση. Και γιατί την έχει υποστεί? Γιατί έχει συσσωρευτεί όλο αυτό το περιεχόμενο, το φλεγμονώδες, αντιφλεγμονώδες, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πύκνωση, το μικρόβιο, με αποτέλεσμα να γίνεται, όχι συρρήκνωση του πνεύμονα, να γίνεται έκπτυξη του πνευμονικού παρεχήματος, αλλά με αυτό το υλικό το οποίο είναι αντιφλεγμονώδες. Εδώ πάλι βλέπουμε κάτι αντίστοιχο με την εικόνα που είδαμε αριστερά παρακαρδιακά. Βλέπουμε ότι αυτή τη φορά είναι δεξιά παρακαρδιακά. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο δεξιό χείλος, αλλά το δεξιό χείλος είναι σαφέστατο. Και βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια πύκνωση που έχει και ένα υδραρικό επίπεδο. Παρατηρήστε, άρα λοιπόν από τη φάση μας ακτινογραφία και μόνο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξεργασία, πνευμονία, ίσως με απόστημα αφού βλέπουμε αυτό το υδραρικό επίπεδο, δηλαδή μια αρκετά βαριά κατάσταση, στον κάτω λοβό. Πάλι πηγαίνουμε στην προφίλ ακτινογραφία, ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται ακολουθώντας τη σκιά των σπονδυλικών σωμάτων. Σταδιακά είπαμε από την προηγούμενη φορά ότι θα πρέπει να γίνονται πιο ακτινοδιαβαστικά, εδώ όμως δεν γίνονται, γίνονται πιο ακτινοσκιερά, οπότε μας επιβεβαιώνει σαφέστατα το έβριμα ότι αφορά τον κάτω λοβό δεξιά.
Προχωράμε τις παράλληλες εικόνες με μόπτιση και εμπείρετο. Στην πρώτη αριστερά βλέπουμε μια πύκνωση. Βλέπετε το κάτω όριο είναι σαφές εδώ πέρα. Αυτή πάλι είναι η οριζόντιο Μεσολόγιος. Η βλάβη μας είναι στον άνολοβο. Αλλά μέσα στη βλάβη βλέπετε ότι δεν είναι εκείνο το ωραίο αεροβροχόγραμμα που είδαμε στην πρώτη μας ακτινογραφία στον αριστερό άνολοβο. Βλέπουμε ότι είναι λίγο έτσι με μικρές ανκυλότητες, ακτινοδιαβαστικές περιοχές που δεν έχουν όμως το σχήμα βρόγχων. Αυτό τώρα τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε πολύ μικρά αποσύματα ή μπορεί να σημαίνει ότι αυτή η λίμωξη αναπτύχθηκε πάνω σε μια προϋπάρχουσα κατάσταση του πνεύμονα που θα μπορούσε να ήταν για παράδειγμα ένα πνευμονικό εμφύσημα. Οπότε σκεφτείτε, στο πνευμονικό εμφύσημα έχουμε πάρα πολλές αερώδεις κύστης ή αυτές οι, μπορεί να είναι μπούλες ή μπορεί να είναι πολύ μικρότερες, αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχει δημιουργηθεί αυτή η φλεγμονή που βρίσκεται γύρω από αυτές τις κοιλότητες, έχουμε την ικανότητα λόγω της αντίθεσης αυτής μεταξύ του άσπρου και του μαύρου να τις χαρακτηρίσουμε και να τις δούμε. Οπότε λοιπόν εδώ θα παίξει σημαντικό ρόλο και η κλινική πληροφορία. Δηλαδή αν ο ασθενής δεν είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση με τριψήφια ταχύτητα ή όχι τόσο ψηλά λευκά ημοσφαίρια, τότε θα κρατήσουμε λίγο έτσι δεν θα είμαστε τόσο σίγουροι αν μιλάμε για πολύ μικρά αποστήματα και είναι απλά θα χρειαστεί δηλαδή να το παρακολουθήσουμε λίγο και κλινικά αλλά και απεικονιστικά μετά από 2-3 μέρες απεικονιστικά και κλινικά φυσικά. Στην μεσαία ακτινογραφία βλέπουμε ότι υπάρχει μία ασαφής περιοχή πύκνωσης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κεντρικά κάπως είναι λίγο πιο πυκνή, ενώ περιφερικά της είναι λίγο με πυκνότητα θολής ή άλλου. Ένα όρο που δεν χρησιμοποιεί τόσο πολύ στην ακτινογραφία, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω λίγο γιατί δεν είναι και εκείνο το άσπρο της πύκνωσης. Και βλέπουμε όμως ότι μέσα σε αυτό το στρογγυλό σημείο που βρίσκεται κάτω από την κλίδα προς τη μέση γραμμή και προς την μέση γραμμή και έσω της κλίδας, ότι υπάρχει ένα υδραρικό επίπεδο εκεί. Άρα εδώ πάλι μιλάμε για απόστημα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, α, είναι στην κορυφή. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι και μία κοιλότητα λόγω της φυματίωσης. Θυμηθείτε όμως, σε φυματίωση σπάνια θα δούμε υδραρικό επίπεδο. Θα δούμε την κοιλότητα, αλλά το υδραρικό επίπεδο είναι σπάνιο, γιατί δεν είναι τόση μεγάλη ποσότητα του αίματος, του αέρα που θα μπει μέσα σε αυτή την κοιλότητα. Στην τελευταία μας ακτινογραφία είναι μια πολύ έτσι επιθετική εικόνα με κοιλότητες πολλές στην αριστερή κορυφή και συνεχίζουν να υπάρχουν όμως μικρότερες κοιλότητες όπως διακρίνεται και στο μέσο και στο κάτω πεδίο. Αυτό είναι σε έναν ασθενή με προϋπάρχουσα ίνωση και πνευμονικό οίδημα. Είναι μια οντότητα που τα τελευταία χρόνια έχει χαρακτηριστεί που συνδυάζεται πνευμονικό εμφύσημα και ίνωση. Αθρώα αιμόπτυση. Η εικόνα μας, ο ασθενής δυσπνοεί, δεν έχει πολύ υψηλά λευκά, έχει όμως υψηλή ταχύτητα καθίζησης και αναφέρει και ένα εξάνθημα το δερματικό, το οποίο έτσι δεν φαίνεται, δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά το περιέγραφε, έμοιαζε μάλλον αιμορραγικό. Αυτή ήταν η αιχνογραφία του. Φυσικά διαγνώστηκε ως μια πύκνωση απυκνώτησης αφωτερόπλευρες με πιθανότητες κοιλότητες κτλ. Ο ασθενής δεν φαινόταν να ήταν αναστοκατασταλμένος με την έννοια της μικροβιακής αναστοκαταστολής ή οικής αναστοκατασταλής ή λήψης κορτιζόνης ή κάποιων άλλων θεμάτων. Ήταν έτσι ένα περιστατικό που λίγο ήταν challenging. Έγινε μετά ακτινογραφικές και τα λοιπά. Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα σε ένα ασθενή με κοκκιωμάτωση Wegener. Εδώ έχουμε μια περίπτωση ασθενούς που είναι σε ανοσοκατασταλή αυτή τη φορά. Βλέπουμε ότι γενικά για τα δύο πνευμονικά πεδία συμμετρικά έχουν πυκνωτικές περιοχές λίγο κατά τόπους πιο έντονες, κατά τόπου λιγότερο έντονες. Και κυριαρχούν κυρίως στα μέσα και κάτω. Αυτή εδώ δεν είναι τυπική εικόνα για PCP, που έχει αλλάξει αυτό το όνομά της, έχει αποκτήσει άλλο ονοματεπώνυμο.
Γιατί συνήθως αυτή προσβάλλει τα άνω και μέσα, παιδί, και όχι τόσο πολύ τα κάτω. Παρ' όλα αυτά είναι επιβεβαιωμένη PCP. Εδώ τώρα βλέπουμε μία άλλη εικόνα που είναι έτσι πολύ εντυπωσιακή αριστερά. Δεξιά, αριστερά βλέπετε ότι υπάρχουν ταινίες από πυκνώσεις στο δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο. Όταν δούμε, αλλά είναι πολύ ωραία, σαφέστατα περιγεγραμμένες και έχουν και ένα tapering, έχουν μία μείωση δηλαδή του εύρους προς την περιφέρεια. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση βλένεις εντός διατεταμένων εκτατικών βρόγχων. Είναι το σημείο fingering gloves που είναι, περιγράφεται, αλλά δεν το βλέπουμε πολύ εύκολα στις ακτινογραφίες, το βλέπουμε έτσι πιο εύκολα και πιο συχνά στις αξονικές σε ασθενείς, κυρίως μπορούμε να το δούμε σε ασθενείς με άσθμα, μπορούμε να το δούμε σε ασθενείς με ασπεργίλωση και σε άλλες κάποιες καταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα σε ατρυσίες ή σε αμαρτώματα κτλ. Που μπορούν να αποφράξουν ένα βρόγχο, οπότε οι εκρήξεις δεν μπορούν να προωθηθούν προς το κεντρικό μέρος και έτσι δημιουργούν αυτή την εικόνα. Εδώ στην άλλη, στην διπλανή ακτινογραφία, βλέπουμε πάλι αυτές τις γραμμοειδείς που δίνουν όμως τόσο πολύ με την ίδια μορφή που έχουν στην ακτινογραφία την αριστερή. Εδώ θα περάσουμε γρήγορα γιατί είναι κάτι σπάνιο και δεν το βλέπουμε συχνά. Έχει αυτή την κλασική εικόνα, δεν είναι και δικό μου το περιστατικό αυτό, όπου βλέπουμε αυτή την, ας το πούμε, ταινία που όμως είχε και μία έτσι κυρτότητα και είναι μια συνεχής ανομαλία που βλέπετε στην αξονική τομογραφία που μας δείχνουν από το περιστατικό ότι έχει ένα χαρακτηριστικό σήμα σαν το γιαταγάνι και είναι κάτω, η κάτω πνευμονική φλέβα συνδέεται απευθείας στην κάτω κύλη φλέβα, οπότε δημιουργεί αυτή την εικόνα. Προχωράμε τώρα σε άλλα σημεία ασθενής, παλιός ασθενής το 92-93, προσήλ νέο άτομο, προσήλθε με εμπείρετο, νυχτερινές επιδρόσεις και καταβολή και καθώς και απώλεια βάρους. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα διατεταμένο σαφέστατα μεσοθωράκιο. Η τεχνική μας δεν είναι καλή. Έχουμε λίγο κάψει τον ασθενή. Βλέπουμε λοιπόν γιατί είναι μεσοθωράκιο. Βλέπουμε ότι αν θυμηθούμε λίγο τις προηγούμενες ακτινογραφίες που ήταν σε άλλους ασθενείς που δεν είχαν βλάβη του μεσοθωρακίου, βλέπουμε ότι το μεσοθωράκιο καταλάβαινε πολύ μικρότερο χώρο μέσα στην ακτινογραφία μας. Η καρδιά φαινόταν καθαρά, αλλά πάνω από την καρδιά δεν είχαμε πάρα πολλές δομές. Ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν λοβωτές βλάβες με πυκνότητα λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη της καρδιάς και επίσης υπάρχει άμβληση της αριστερής πλευροδιαγνωτικής γωνίας, γεγονός ως επιπλευρητική συλλογή. Το περιστατικό αυτό ήταν λέμφωμα. Εδώ σχεδόν τυχαίο έβριμα, με την έννοια ότι υπήρχαν κάποια ήπια συμπτώματα. Ο ασθενής διαμαρτυρόταν για αρκετό καιρό. Τελικά ο γιατρός του τον έστειλε για μια ακτινογραφία και βρέθηκαν αυτές οι βλάβες, που είναι λοβωτές βλάβες εξωπαρενχηματικές. Γιατί είναι εξωπαρενχηματικές? Γιατί έχουν σαφή όρια, γιατί κάνουν αμβλίες γωνίες με τον πνεύμονα και στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπετε ότι άπτονται πολύ ωραία με το πλάγιο, αριστερό πλάγιο θωρακικό τείχομα. Αυτές οι βλάβες, στη διαφορετική μας διάγνωση θα βάλουμε το μεσοθυλίωμα, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει προηγούμενη έκθεση σε άσβεστο, εμείς το λέμε αμίαντος, σε αμίαντο, ή μπορεί να είναι μεταστατικό. Αν ήταν μόνο μία η βλάβη μας και δεν ήταν όλο αυτό το πολυλογωτό πράγμα, θα μπορούσαμε να βάλουμε και εξωπαρενχηματικές βλάβες του υπεζοκώτα, όπως είναι για παράδειγμα ένα λίπωμα, το οποίο είναι σπάνιο και σπάνιο θα φτάσει σε αυτό το μεγάλο μέγεθος. Άλλη περίπτωση. Νέο άτομο, διαμαρτυρόταν για κάποιους μήνες για οπισθοστερνικό βάρος, πέρασε από καρδιολόγους, πέρασε από διάφορες ειδικότητες, ίσως και από ψυχολόγους. Τελικά όμως ο άνθρωπος δεν διαμαρτυρόταν χωρίς λόγο, γιατί υπήρχε όλη αυτή η μεγάλη μάζα, η οποία βλέπετε ότι είναι και ασύμετρα, ενώ στο προηγούμενο περιστατικό βλέπουμε ότι ήταν σχετικά συμμετρικά αναπτυγμένο γύρω από το μεσοθωράκιο, ενώ εδώ πέρα κυρίως στρέφεται προς την αριστερή πλευρά του μεσοθωρακίου και βλέπετε πολύ ωραία στην προφίλ ότι ο χώρος αυτός που είναι πίσω από το στέρνο, που όφιλε να είναι ακτινοδιαβραστικός, έχει γίνει και αυτός ακτινοσκιερός,
και είναι σαν να βλέπουμε την καρδιά να συνεχίζεται μέχρι την κορυφή του πνεύμονα. Οπότε πάλι και εδώ μιλάμε για ένα λέμφωμα. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει από την ακτινογραφία. Θα πρέπει να μιλήσει για διαφορική, να κάνουμε μια διαφορική διάγνωση. Επομένως, εδώ θεωρητικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα θύμωμα, το οποίο βέβαια πάλι κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά. Δεν είναι πρώτο στη διαφορική μας διάγνωση. Για τερατώματα, που εδώ όμως πάλι δεν βλέπουμε από την ακτινογραφία τουλάχιστον ακτινοσκιερές, επασβεστώσεις, κάτι άλλο. Αλλά αυτό φυσικά θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εξετάσεις για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διαφορική μας διάγνωση. Πάντως θα συνεχίσουμε, επειδή είναι και νέο το άτομο, θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε το λέμφωμα. Εδώ πάλι είναι δύο περιστατικά που τα έχω βάλει για να συγκρίνουμε λίγο αυτό το εξωπαρενχηματικό που είναι λογωτό, που έχει σαφή όρια, με κάτι που είναι πάλι εξωπαρενχηματικό, αλλά που έχει σαφή όρια. Οπότε πάμε εδώ στην αριστερή μας ακτινογραφή, είναι κλασική περίπτωση σαρκοείδωσης, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν λογωτές βλάβες και πάχυνση της δεξιάς παρατραχιακής τενίας, πάχυνση και διόγκωση των πυλών, ειδικά της αριστερής που τη βλέπουμε πολύ καλά. Το περιστατικό τώρα που είναι δεξιά μας όπως κοιτάζουμε, βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η πάχυνση της αριστερής παρατραχιακής τενίας, αλλά δεν είναι λογωτή. Επομένως αυτό, ειδικά όταν σε ένα πιο μεγάλο άτομο, αυτό δεν είναι παθολογικό, με την έννοια του ότι κρύβεται μία μάζα, μία λεμφαδενοπάθεια. Έχει να κάνει με την ελίκωση των αγγείων και την εναπόθεση λίπους στο μεσοθωράκι. Οπότε πρέπει να είμαστε θέση να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι να μην στείλουμε τον ασθενή για αξονική όταν έχει την ακτινογραφία τη δεύτερη και δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ένδειξη. Να κρατήσουμε αυτή την πληροφορία και να το περιγράψουμε με αυτόν τον τρόπο που μόλις προανέφερα. Εδώ ένα ενδιαφέρον σημείο, το αυχιανοθωρακικό σημείο, το οποίο όταν η βλάβη μας είναι στο πρόσφυο μεσοθωράκιο και ανεβαίνει προς το ναυχένα, τότε το άνω της όριο ασαφοποιείται, όπως εκεί περίπου που είναι τοποθετημένο το βέλος. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε, να πάρουμε ένα στυλό και να το ξεκαθαρίσουμε, να πούμε ναι, εδώ σταματάει. Παρατηρήστε στην προφυλακτινογραφία ότι πάλι αυτό το ακτινοδιαβαστική περιοχή που όφιλε να είναι οπισθοστερνικά είναι μόνο στο χαμηλότερο σημείο αυτής της περιοχής, κοντά στην καρδιά. Το πάνω όριο είναι κατηλημένο με κάτι άσπρο, όπως της καρδιάς, την πυκνότητα. Οπότε είναι αυτή η μάζα που βλέπουμε στη φάση ακτινογραφία. Σε αυτή την περίπτωση πάλι έχουμε το αυχιανοθωρακικό σημείο, αλλά βλέπετε το άνω όριο αυτής της βλάβης υπάρχει, είναι σαφές. Αυτό τι δείχνει? Όταν βλέπουμε ένα τέτοιο, ή η βλάβη μας είναι στο πίσω μεσοθωράκιο, παρατηρήστε στην προφυλακτινογραφία ότι ο χώρος που προβάλλεται όχι οπισθοστερνικά, αλλά λίγο πιο πίσω, είναι άσπρος. Είναι πολύ άσπρος όμως, είναι πολύ ακτινοσκιερός. Αυτό το αυχιανοθωρακικό σημείο είναι για βλάβες του οπισθίου μεσοθωρακίου, έτσι λοιπόν από τη φάση ακτινογραφία μπορούμε να βοηθήσουμε, ή για βλάβες που έρχονται ξεκινάνε από το χαμηλότερο τράχυλο. Προχωράμε. Εδώ είναι κλασική περίπτωση σε ασθενή με αιμόπτυση, δύσμια, δεν είχε εμπύρετο, καταβολή όμως και ιστορικό καπνίσματος. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια σαφέστατα παθολογική ακτινογραφία, με το αριστερό ημιθωράκιο να είναι σχεδόν ολόκληρο λευκό, να είναι ακτινοσκιερό, με λίγο σημείο ακτινοδιαβαστικότητας, δηλαδή αερισμού στο κάτω πεδίο. Αλλά κοιτάξτε όμως τη διαφορά με εκείνη την ακτινογραφία που είχαμε δείξει την πρώτη με την πνευμονία αριστερά. Θυμόσαστε ότι ο όγκος του ημιθωρακίου του αριστερού είχε αυξηθεί, ενώ εδώ έχει ελαττωθεί. Και πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Κοιτάζοντας συμμετρικά με το ετερόπλευρο. Και αν τυχόν δεν είμαστε σε θέση να το κατανοήσουμε έτσι οπτικά, γιατί είναι θέμα εμπειρίας, γιατί κάποιος μπορεί να πει «Μα όχι, εγώ δεν νομίζω ότι είναι», πολύ απλά παίρνουμε τη μεζούρα μας, το χάρακα μας παίρνουμε εμείς παλιότερα, τώρα δεν χρειάζεται να πάρετε χάρακα, και μπορούμε να μετρήσουμε από την μία άκρη του ενός ημιθωρακίου μέχρι τη μέση γραμμή και του άλλου μέχρι τη μέση γραμμή, και με αυτόν τον τρόπο να είμαστε σίγουροι ότι όντως έχουμε ελάττωση του πνευμονικού όγκου.
Οπότε αυτό αμέσως σε λάτους του πνευματικού του όγκου τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχει φύγει ο αέρας μέσα στις κυψελίδες, έχει απορροφηθεί, αλλά δεν έχει απορροφηθεί και έχει αντικατασταθεί από πολύ μεγάλη ποσότητα πνευμονωδών κυττάρων, αλλά έχει απορροφηθεί γιατί κάτι δεν τον αφήνει να μπει μέσα στον πνεύμονα. Οπότε λοιπόν αυτό συμβαίνει σε αποφράξεις κεντρικές του βρόγχου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή αφορά τον άνω λογό, γιατί αφορά τον άνω λογό, γιατί υπάρχει ασαφοποίηση του καρδιακού χείλους, γιατί βλάβη μας φτάνει μέχρι την κορυφή, γιατί ασαφοποιείται και το αορτικό μας τόξο. Και τελειώνουμε με τα άμεσα. Και πάμε τώρα στα έμεσα. Το έμεσο που είπαμε για τη μείωση έχουμε μετατόπιση του μεσοθωρακίου. Βλέπετε την τραχεία μας που είναι, ενώ στην είσοδο του θωρακικού κλοβού είναι στη μέση γραμμή. Γιατί είναι στη μέση γραμμή, γιατί βλέπουμε πίσω της, μέσα από την τραχεία βλέπουμε την ακαθόδη απόφυση, ενώ κατεβαίνοντας προς τα κάτω η τραχεία έχει έρθει ο αυλός της προς τα αριστερά. Σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό έχουμε και μία άμβληση της αριστερής πλευροδιαφρονικής γωνίας, που αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχουμε αντιδραστικό πολύ πιθανά υγρό. Είναι αντιδραστικό, είναι λόγω διήθησης, γιατί είναι μια μάζα η οποία έχει επεκταθεί μέχρι τον υπεζοκώτα και προκαλεί διήθηση. Αυτό θα μας το απαντήσουν μετά οι επόμενες εξετάσεις. Άλλο περιστατικό, πολύ εντυπωσιακό, αλλά πάλι και εδώ με υπερέκθεση στην ακτινοβολία. Βλέπετε ότι οι αρχιτές πόσες ακτινογραφίες δεν είναι καλές τεχνικά. Που αυτό είναι ένα θέμα που, επειδή λόγω των ψηφιακών μηχανημάτων τώρα σαφέστατα έχει βελτιωθεί. Πάλι εδώ, ατελεκτασία του αριστερού ανολογού, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, μοιάζει πολύ η εικόνα. Εδώ βοηθάει πάρα πολύ ωραία η προφίλ ακτινογραφία, όπου βλέπουμε αυτό το σαφές όριο οπισθοστερνικά που είναι πιο ακτινοσκιερό. Αυτό το σαφές όριο είπαμε ότι ό,τι είναι σαφή όρια στις ακτινογραφίες είναι από τις μεσολόβιες σχισμές. Οπότε λοιπόν έχουμε μια μεσολόβιο σχισμή που δεν είναι στη θέση της. Γιατί δεν είναι στη θέση, γιατί έπρεπε να έχει μια διαγώνια πορεία από την κορυφή του ημιθωρακίου μέχρι σχεδόν την μύτη της καρδιάς, που εδώ έχει, είναι το φύρμα, το έχω κόψει στην άκρη για να μπορέσω να το επεξεργαστώ. Αυτό λοιπόν έχει χαθεί. Έχει λοιπόν γίνει σταδιακά μετακίνηση της μεσολοβίου με πρόσθετη κατεύθυνση και αντί να έχει μία διαγώνια πορεία, έχει μία πορεία σχεδόν παράλληλη με το στέρνο. Κλασικό σημείο S Golden που συμβαίνει σε ατελεκτασία του αριστερού ανολοβού λόγω κεντρικού καρκίνου που έχει διηθήσει, έχει αποφράξει τον αριστερό άνω λογό. Και έχει αυτό το χαρακτηριστικό σώμα, S ανεστραμμένο, και το κάτω σημείο του S δημιουργείται από τη μάζα που υπάρχει στην πύλη. Επίσης, κάποιος που θα μπορούσε να πει ότι ο αριστερός πνεύμονας είναι λίγο παραπάνω ακτινοδιαβαστικός από ό,τι θα περιμέναμε, και αυτό θα μπορούσε να είναι στα πλαίσια αναπληρωματικού εμφυσίματος, λόγω του ότι χάθηκε αυτό το κομμάτι του πνεύμονα, δεν αερίζεται πια, δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή αερίων. Οπότε, σαν άμυνα, ο οργανισμός προσπαθεί να αντιρροπήσει, αλλά αυτό όμως, αφού βλέπουμε μια κεντρική μάζα, υποψιαζόμαστε και ας μην το ξέρουμε, ο ασθενής είναι καπνιστής, οπότε πολύ πιθανόν ήταν ή είναι καπνιστής και πολύ πιθανόν αυτή η ακτινοδιαβλαστικότητα είναι ένα αποτέλεσμα εμφυσήματος και όχι κανονικού εμφυσήματος και όχι αναπληρωματικού. Εδώ είναι μια ακτινογραφία που πρέπει κανείς να κάνει έτσι ένα καλό σενάριο. Μπορεί να το κάνει, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μαστός αριστερά. Επομένως, έχουμε μια μαστεκτομή. Αν κοιτάξουμε καλά, βλέπουμε μικρές βλάβες, στρόγγυλες, που δεν είναι τίποτα άλλο από όζους μεταστάσεις. Βλέπουμε όμως τώρα τι, ότι το δεξιό μας ημιθωράκιο είναι ακτινοσκερό, είναι άσπρο. Βλέπουμε όμως και την τραχεία μας και τραβιέται προς την πλευρά του δεξιού ημιθωρακίου. Άρα εδώ λοιπόν τι συμβαίνει, είναι υγρό ή είναι ατελεκτασία. Αν λοιπόν ήταν υγρό, η τραχεία μας θα έπρεπε να σπρωχθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, γιατί μαζεύεται, αυξάνεται ο όγκος του ημιθωρακίου. Άρα λοιπόν έχουμε ατελεκτασία του αριστερού πνεύμονα. Μπορεί βέβαια να υπάρχει υγρό, αλλά δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε σε αυτή την ακτινογραφία, να συνεπάρχουν. Αν λοιπόν θέλουμε να το πάμε το σενάριό μας λίγο παραπέρα, αφού έχουμε λοιπόν μία μαστεκτομή που ήδη βλέπουμε μεταστάσεις στον αριστερό πνεύμονα που αρρίζεται ακόμα και βλέπουμε και μία ατελεκτασία
στον δεξιό πνεύμονα, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ακόμα και με αυτή την απλή ακτινογραφία, αν κάνουμε όμως αυτές τις απλές σκέψεις, ότι θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ή ενός δεύτερου καρκίνου, αυτή τη φορά πνεύμονα, ή ενδοβροχικής μετάστασης από το μαστό. Αυτό είναι ένα, το αναφέρω γιατί είναι ενδιαφέρον σημείο. Παρατηρούμε τι, ότι ο αριστερός πνεύμονας είναι, δεν είναι δικό, είναι περιστατικό που έχω πάρει από, από βιβλίο, δεν είναι δικό μου, γιατί δεν μου έχει τύχει. Βλέπουμε ότι ο αριστερός πνεύμονας είναι ακτινοσχιερός, περισσότερο από τον δεξιό, και βλέπουμε όμως ότι υπάρχει κάποια ακτινοδιάβγαση που παρατηρήστε ξεκινάει από το επίπεδο περίπου του αορτικού τόξου με κεφαλική πορεία και καταλήγει κάπου στην κλίδα. Αυτή η ακτινοδιάβγαση δεν πρέπει να μας μπερδέψει να νομίσουμε ότι βλέπουμε πνευμοσωθωράκιο ή πνευμοθώρακα. Δεν είναι τίποτα άλλο από την αντιρροπιστική διάβγαση του κορυφαίου τμήματος του αριστερού κάτω λοβού και δημιουργείται σε ατελεκτασίες του άνω λοβού. Παρατηρήστε ότι στην μπροφίλα ακτινογραφία αυτή η ακτινοδιαβαστική περιοχή όπιστο στερνικά έχει και εδώ χαθεί, γιατί υπάρχει αυτή η ατελεκτασία παύλα μάζα που δεν φαίνεται τόσο καθαρά στην αξονική που βλέπουμε, στην ακτινογραφία που βλέπουμε στην καταμέτωπο. Δεν καταμέτωπο, πιστοπρόσφυγα. Άλλη περίπτωση. Βλέπουμε πολύ έντονο, είναι, οι πνεύμονες είναι, είναι πολύ ακτινοδιαβαστικοί, γιατί προφανώς είναι εμφυσηματικοί. Βλέπουμε ότι έχουμε μια κατάσπαση των ημιδιαφραγμάτων, άλλο σημείο ότι έχουμε αυξημένους πνευμονικούς όγκους όπως εμφύσιμα, αλλά αυτό που είναι το κύριο σημείο, για το οποίο είναι και το σημείο που πρέπει οπωσδήποτε να γραφεί, είναι ότι βλέπουμε μια πολύ έντονη ακτινοσχερή πύλη που έχει χάσει και το σχήμα της, δηλαδή έχει χάσει αυτή τη διακλάδωση των αγγείων που βλέπουμε στη δεξιά. Αυτή η ακτινοσχερή πύλη έχει επίσης πολλές ακτινοτές προσεκβολές προς το γειτονικό παρένχυμα και δεν είναι τίποτα άλλο από μια κακοήθεια κεντρική της πύλης που δεν έχει προλάβει να μας κάνει πολύ μεγάλη ατελεκτασία. Γιατί το λέω έτσι και δεν λέω δεν έχει κάνει ατελεκτασία, γιατί αν παρατηρήσουμε πάλι συμμετρικά δεξιά-αριστερά, υπάρχει μείωση του πνευμονικού όγκου στον αριστερό πνεύμονα και ας μην βλέπουμε εκτός από αυτή την ακτινοσχερή πύλη κάποια άλλη περιοχή πολύ άσπρη, πολύ ακτινοσχερή. Εδώ αυτό το βλέπετε με το βελάκι, μία γραμμούλα ακτινοσχερή που δεν είναι τίποτα άλλο από πολύ πιθανόν μία επικουρική μεσολόβιο σχισμή, δηλαδή θα μπορούμε να το δούμε σε όλους τους ασθενείς, γιατί οι επικουρικές μεσολόβιες σχισμές δεν είναι τόσο συχνές και έχει περιγραφεί σε εμφάνισή της σε ατελεκτασία του δεξιού άνω λοβού. Και πού είναι η ατελεκτασία του δεξιού άνω λοβού? Παρατηρήστε ότι στο δεξιό άνω πνευμονικό πεδίο παρατραχιακά βλέπουμε ότι υπάρχει μία πυκνοτική περιοχή που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτή την ατελεκτασία που έχει δημιουργήσει και αυτή την εικόνα στο κάτω πεδίο του δεξιού πνεύμονα. Εδώ έχουμε αθρώα, αιμόπτυση, ένα πολύ δύσκολο περιστατικό, πολύ δύσκολο και στην περιγραφή κτλ. Είχε χρησιμοποιηθεί και επανειλημμένος για εξεταστικές. Είναι ένα περιστατικό με ένα κεντρικό, φαίνεται στη φάση ακτινογραφία, καρκίνο με υδραερικό επίπεδο, με μείωση του πνευμονικού όγκου του αριστερού πνεύμονα, με πολλές μικρές ακτινοσχιερές περιοχές και όζους αμφωτερόπλευρα. Βλέπετε, παρατηρήστε λίγο το δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο και δεξιά στο άνω πεδίο παρά μεσοθωρακικά. Βλέπετε στην προφίλ. Ενώ λοιπόν στη φάση ακτινογραφία νομίζουμε ότι η βλάβη μας είναι στον άνω λοβό, γιατί φαίνεται χάνουμε και την πύλη λιγάκι κτλ. Βλέπουμε στην προφίλ ότι δεν είναι έτσι. Στην προφίλ αυτό το υδραρικό επίπεδο επιπροβάλλεται με τα σπονδυλικά σώματα. Άρα λοιπόν, πού είναι αυτή η βλάβη? Αυτή η βλάβη είναι στο άνω ή κορυφαίο βροχοπνευμικό τμήμα του κάτω λοβού, που στη φάση ακτινογραφία έρχεται στο ίδιο επίπεδο που προβάλλεται με την πύλη. Οπότε λοιπόν, για να το μαζέψω, είναι ένας καρκίνος
του αριστερού κάτω λωβού, ο οποίος έχει μια κυλωματοποίηση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει διηθήσει το βρόγχο, έχει ραγεί μέσα στο βρόγχο η ουσία του καρκίνου, έχει δηλαδή αιμόπτυση μαζί με καρκινικά στοιχεία, έχει μπει αέρας και έχει μείνει και ένα μικρό υδραρικό επίπεδο, γιατί η αιμόπτυση είναι το άσπρο, δηλαδή το πιθανότερο είναι αίμα, με μεταστάσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό θα το περάσω πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχει πλέον ενδιαφέρον με τις αξονικίες που έχουμε. Είναι ο ύφος του Χάμπτον, έτσι απλά να το θυμόμαστε ιστορικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια πυκνοτική περιοχή περίπου στο επίπεδο της δεξιάς καρδιοφρενικής γωνίας, που είναι ένα εγκατεστημένο έμφρακτο. Και αυτό είναι ένα σημείο που είχε περιγραφεί πάλι στην εποχή που δεν υπήρχαν οι αγγιογραφίες, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αγγιογραφίες με τον αξονικό τομογράφο. Το σημείο Φλάισνερ, που βλέπουμε ότι ακόμα και στην απλή ακτινογραφία, πόσο παρατηρητική ήταν οι συνάδελφοι εκείνα τα χρόνια, παρατήρησαν ότι η πύλη, όταν έβλεπαν την πύλη να είναι λίγο περισσότερο διονγκωμένη από αυτό που περιμένανε ή συγκρίνοντάς την με την ετερόπλευρη, τότε αυτό τους υποψίαζε ότι θα μπορούσε εκεί πέρα να υπήρχε εμβολή, οξία εμβολή, αλλά θα μπορούσε όμως να είναι και σε χρόνια κατάσταση, σε μια χρόνια πνευμονική εμβολή. Οπότε επίσης βλέπετε μια κλασική αγγιογραφία όπου φαίνεται ότι υπάρχει ροή μέσα στο αγγείο, αλλά είναι νηματοειδής και η περιφέρεια του πνεύμονα εκεί αιματώνεται καλά. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε πλευρητικό υγρό από τη δεξιά πλευρά, λίγο μια πύκνωση. Βλέπουμε ότι είναι πιο ακτινοδιαβαστικός ο δεξιός πνεύμονας. Είναι λίγο αντιρροπιστικός. Να προχωρήσουμε εδώ πέρα στο τραύμα. Νομίζω ότι, ναι, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω κιόλας, αλλά βλέπω είναι και 20. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει, είναι περιστατικό με τραύμα και ARDS. Στο αριστερή ακτινογραφία βλέπουμε ότι υπάρχει το σημείο της βαθιάς πλευροδιαφρανωτικής γωνίας, το οποίο είναι το σημείο που οφείλουμε να ψάξουμε και να κοιτάξουμε για πνευμοθώρακα σε ένα ασθενή κατακυκλημένο, γιατί στον κατακυκλημένο ασθενή ο αέρας δεν θα πάει στην κορυφή. Οπότε, όταν έχουμε ένα μικρό πνευμοθώρακα, θα τον ψάξουμε εκεί. Επίσης, βλέπουμε στην αριστερή μας ακτινογραφία, στη δεξιά ακτινογραφία, ότι υπάρχει αμφωτερόπλευρη αύξηση της ακτινοδιαβαστικότητας και υπάρχουν κάποια σημεία που είναι ακτινοδιαβαστικά, παρακαρδιακά και παρά το μεσοθωράκιο. Να σκεφτούμε λίγο το πνευμοθώρακα εδώ, αλλά αυτή η εικόνα που είναι σαν μια, ας το πούμε, πιο προχωρημένη από την πεταλούδα του πνευμονικού ειδήματος, θα πρέπει να μας βάλει να σκεφτούμε την υπόθεση του ARDS. Τέτοια περιστατικά είδαμε στην περίπτωση του COVID, μετά από πολλήμερη παραμονή στη μονάδα, όπου ασθενείς με τέτοια εικόνα συνήθως κατέληγαν γιατί είχαν κάνει ARDS. Πάμε προς το τέλος. Βρισκόμαστε με ευνή διαθωρακικό άλογος. Στη μία ακτινογραφία η βλάβη μας είναι σχετικά μικρή. Εμφανίζεται με δύσμια, θωρακικό άλογος, πολύ έντονο όμως. Βλέπουμε ότι υπάρχει στη δεξιά κορυφή, υπάρχει ανάγκιος πνεύμονας. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο στην περιοχή μεταξύ της κλίδας και της κορυφής, της δεξιάς. Θα δείτε, συγκρίνοντας το με την αριστερή, και ας μην έχουμε εμπειρία, αυτό μπορεί και ένας που δεν είναι πολύ έμπειρος να το αντιληφθεί, και ας μην έχουμε εμπειρία ότι στη μία πλευρά, παρόλο που είμαστε στην κορυφή, δεν βλέπουμε καθόλου αγγεία, στην άλλη πλευρά που πάλι είμαστε στην κορυφή που δεν έχει τόσο πολλά αγγεία, μπορούμε έστω και με δυσκολία να τα αναγνωρίσουμε. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας μικρός πνευμοθώρακας και οφείλουμε να τον περιγράψουμε σαν τέτοιο. Δεν είναι πνευμοθώρακας υποτάση, δεν κινδυνεύει η ζωή του ασθενός, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση και χειρουργική παρακολούθηση. Στην διπλανή όμως ακτινογραφία, εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονος πόνος, η δύσμια είναι πολύ μεγάλη, έχουμε ένα πλήρες ανάγκιο αριστερό πνεύμονα και πού έχει πάει ο πνεύμονας. Επειδή ο αέρας μας έχει μπει μεταξύ των δύο φύλων του πεζοκότα, ο πνεύμονας, οι κυψελίδες δηλαδή, έχουν συρρυκνωθεί και έχουν έρθει και έχουν φτάσει στην πύλη και βλέπουμε μία οειδή πυκνότητα περίπου να προβάλλεται στο κορυφαίο τμήμα της καρδιάς αριστερά της μέσης γραμμής.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μετατόπιση του μεσοθωρακίου. Έχει αυξηθεί ο όγκος του μεσοθωρακίου. Λόγω αυτού είναι λοιπόν ένας πνευμοθώρακας υποτάσσει. Είναι πάρα πολύ επίγον το περιστατικό. Πρέπει να μπει σωλήνα παροχέτευσης για να ανακουφιστεί ο ασθενής και να μπορέσει να μην έχουμε χειρότερα, να έχουμε καρδιακό αποκλεισμό. Εδώ βλέπουμε ένα ετερόπλευρο ακτινοδιαβαστικό πνεύμονα. Ο αριστερός πνεύμονας είναι πιο ακτινοδιαβαστικός, σαφέστατα. Αλλά αν κοιτάξουμε καλά και με λεπτομέρεια, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια αγγεία μέσα. Δεν είναι το ίδιο με το προηγούμενο περιστατικό που δεν βλέπαμε κανένα αγγείο. Επίσης, δεν υπάρχει κάτι κομμάτι άσπρο, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πυκνωτικό προς την πύλη. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το σύνδρομο Μακλέοντ, δηλαδή υπάρχει, συνήθως είναι συγγενείς ή συγγενές ή είναι μετά από παραλαμβανόμενος λοιμώξεις στην παιδική ηλικία, όπου έχουμε βρονχιολίτιδα και ως δευτερογενές της βρονχιολίτιδας και της καταστροφής του πνευμονικού παρενχήματος, ο πνεύμονας κατέστη υπολειτουργικός, για να μην το πω μη λειτουργικός, και έτσι δεν χρειάζονταν τα αγγεία να αναπτυχθούν σε αυτή τη μορφή, υποπλάστηκαν, πνεύμονας υπάρχει και οι ψελίδες υπάρχουν, αγγεία υπάρχουν, αλλά είναι μικρότερα και υποπλαστικά. Αυτή η εικόνα μπορεί να αφορά ολόκληρο το πνεύμονα, μπορεί όμως να αφορά μόνο ένα λοβό ή μπορεί να αφορά και μόνο ένα πνευμονικό τμήμα. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό με συνδακτυλία. Τι μας λέει αυτό? Ότι είναι μια συγγενής ανομαλία. Έχουμε τερόπλευρο ακτινοδιαβαστικό πνεύμονα. Αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί? Δεν έχει δημιουργηθεί ούτε γιατί υπήρχε πρόβλημα στο πνεύμονα, ούτε στα αγγεία του πνεύμονα. Αλλά εδώ το πρόβλημά μας είναι υποπλασία, απλασία του μείζωνος θωρακικού μειός. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο και θέλετε να δούμε αυτά. Είναι ένα περιστατικό με μονήρι όζο που έχει αποτιτανώσεις. Αν κάναμε αξονική εδώ πέρα θα βλέπαμε ότι πολύ πιθανόν ότι υπήρχαν και περιοχές με πυκνότητα λίπους. Είναι μια κλασική εικόνα αμαρτώματος, δηλαδή καλοήθους βλάβης. Εδώ ένας ασθενής με ανεστραμμένο S, που είπαμε τι είναι αυτό, είναι σε περίπτωση κεντρικού καρκίνου στην αριστερή πύλη. Εδώ ένα άλλο περιστατικό πάλι που έχουμε, να πούμε, τα σημεία του υδραρικού επίπεδου, του αρνητικού σημείου παρυφής. Οπότε έχουμε δύο υδραρικά επίπεδα στο δεξιό μέσο πνευμονικό πεδίο. Το άνω όριο είναι λοβωτό. Βλέπουμε ότι δεν ασαφοποιείται το δεξιό καρδιακό χείλος. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε είτε με βλάβη στο έξω πνευμονικό τμήμα του μέσου λοβού, είτε με βλάβη στον κάτω λοβό. Βλέπουμε στην προφυλακτινογραφία, με αυτή τελειώνω. Βλέπουμε στην προφυλακτινογραφία ότι υπάρχει υδραρικό επίπεδα που προβάλλονται πάνω στη σπονδυλική στήλη, άρα λοιπόν είναι στον κάτω λοβό. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω, γιατί ναι, μέχρι εδώ ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Να είστε καλά. Γιατί μας κάνατε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στις ακτινογραφίες και με απλό εύληπτο τρόπο και με απλές πάσες μας φτάνατε στην τελική διάγνωση, δείχνοντας τελικά πόσο ισχυρό εργαλείο είναι η συνηθέστερη εξέταση που κάνουμε οι εθνολόγοι, δηλαδή η εθνογραφία φορέτος, η πιο συχνή εξέταση που κάνουν και όλοι οι ασθενείς. Αλλά ο τρόπος ο αναλυτικός σας και ο απλός συνάμα ήταν και αναλυτικός, δεν είναι και απλός. Μας έκανε ένα πολύ καλό ταξίδι. Μας ταξίδευσε σε ένα ευρύ φάσμα παθολογίας, δείχνοντας πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Επομένως, αυτό που είπα στην εισαγωγή, σας ευχαριστώ γιατί το εκπληρώσατε πλήρως, το υπερεκπληρώσατε. Επομένως, να είστε καλά. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους ή και σχόλια ή παρατηρήσεις, ναι, είναι καλό. Ευχαρίστω. Είτε από όσους μας παρακολουθούν από διαδικτυακά ή από όσους είναι παρόντες. Με μεγάλη μου χαρά. Το ξέρω, δεν αμφιβάλλω. Ναι, είναι η ώρα τώρα τέτοια. Είναι και το θέμα που δεν είναι δελεαστικό. Αν ήταν, ξέρω εγώ, high-air, κάτι άλλο θα ήταν πιο δελεαστικό. Αλλά εντάξει. Την επόμενη φορά, πρώτο ο Θεός. Ο κ. Κουσκουράς θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Ναι, ναι, φυσικά. Απλά για να μην καταρχήν συγχαρητήρια, πολύ ωραία αναφορά στην οποία εκτινογραφία μου θυμίσατε 90 χρόνια. Ειδικά με τι παραδοσιακέ γραμμέ, τι οποίε δυστυχώ οι καινούργοι δεν τι βλέπουν ή δεν τι αναγνωρίζουν. Απλά
Απλά θα ήθελα να τονίσω ότι ο θώρακας είναι ένα τρισδιάστατο όργανο σε δύο διαστάσεις. Συνεπώς θα πρέπει απαραίτητος και διαρροπάνω για μένα τουλάχιστον να έχει δύο ακτινογραφίες, πάση και προφίλ. Και κατά προτίμηση αριστερά προφίλ και να φαίνεται για να έχουμε την έκθεση τη καρδιά του προφίλου. Εκτός βέβαια αν έχουμε παθολογία που δεν ξέρω από την προφίλ που την κάνουμε δεξιά. Εντάξει, απλά τίποτα, μόνο αυτό το σχόλιο. Και πάλι συγχαρητήρια για αυτό το γιατί να αναφοράσει. Να μην πιέζουμε τα πιέζουμε. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Είναι ενδιαφέρον το σχόλιο, γιατί μας είπατε, κύριε Μαγκανά, ότι στην Αγγλία έχουν σχεδόν καταλήξει την προφήτη. Η δόση ακτινοβόλησης είναι πραγματικά ασήμαντη για να τη συζητάμε. Συνήθως, άλλωστε, αφορά και ηλικιωμένα άτομα, επομένως, νομίζω η ακτινοβολία δεν πρέπει να τη συζητάμε. Ο φόρτος δουλειάς προφανώς έπαιξε το ρόλο σε αυτό. Αλλά ναι. Η αλήθεια είναι πως διδαχθήκαμε την απλή ακτινογραφία ως πακέτο, όπως καλά μας το λέει ο Σκουσκούρα, πας και προφήτη. Φυσικά, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ το είχα συζητήσει, μου είχε κάνει εντύπωση, αυτοί με κοίταζαν λίγο, γιατί προφανώς είναι μια πρακτική που την κάνουν χρόνια, οπότε τους φάνηκε περίεργο το ότι εγώ το ζητούσα ή το συζητούσα. Το θεωρούν λόγω του φόρτου της δουλειάς και επειδή καταγράφεται κάθε δόση ακτινοβολίας σε οποιαδήποτε εξέταση γίνει και μένει σε ένα αρχείο για τον κάθε ασθενή, προσπαθούν, γίνονται φοβερά ευαίσθητοι και αυτό κυρίως το σημειώνουν πάρα πολλοί τεχνολόγοι. Δηλαδή, αν τους πεις ότι μα πρέπει να κάνουμε επανάληψη, ας πούμε, στην ακτινογραφία, γιατί δεν μου αρέσει η λήψη, δεν έχεις κάνει, ας πούμε, είναι σε στροφή, ζητάνε να υπογράψεις ότι το έδωσες εσύ την εντολή και για ποιο λόγο, για να είναι καλυμμένη αυτή όσον αφορά την ακτινοβολία. Δηλαδή, είναι και άλλο θέμα, δεν είναι θέμα το διαγνωστικό, έχει να κάνει με όλο το πακέτο, έτσι, το αμπαλάζ του συστήματος. Γιατί και η ακτινοβολία είναι ασήμαντη, άρα είναι πολύ πολιτικό το θέμα. Παρά μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Λευτέρη, ο οποίος πάντα είναι έτσι, πολύ διδακτικός και σήμερα μας ξύπνησε, όπως είπε ο Κώστας, μνήμες από το παρελθόν που γι' αυτό επέμεναν να τη δω και να τη ξαναδούν προσεκώς και ειδικευόμενοι αυτήν την ομιλία, γιατί είναι κάποια πράγματα που πλέον δεν διδάσκονται. Και δυστυχώς ναι, δεν διδάσκονται και πεθαίνουν και σιγά σιγά. Δηλαδή, η προφίλ δεν γίνεται να. Δηλαδή, θα δούμε κάτι στη φάση και μετά θα ζητήσουμε αξιολογή που θα είναι χίλιες ακτινογραφίες. Είναι τρελό. Ακόμα και. Αρκετή δυναμική. Σωστό, να χάσει κάτι. Ακόμα και στην αστυνομία, αν σε πιάσουν, θα φας προφίλ από κάτι. Κάτι ξέρω, δεν ξέρω. Πάλι ευχαριστώ και του χρόνου που ετοιμάσω από τώρα θα πεις λοιπόν χαΐρα. Εντάξει, πρώτο Θεός, υγεία να έχουμε. Καλά να είσαστε και εγώ να είμαι και να συνεχίσουμε. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μάθημα. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για το χαμόγελό σου. Να είσαι καλά. Και να συγχωρήσω και να λίγο. Κάνε ένα πρόβλημα. Και εγώ χάρηκα ιδιαίτερα. Ήταν μεγάλη ευκαιρία γιατί μετά από χρόνια μπόρεσα έστω και διαδικτυακά να βρεθώ και να κάνω μια τέτοια παρουσίαση. Μου έδωσε μεγάλη χαρά. Έτσι μου έδωσε μια ανανέωση και μια συγκίνηση ετοιμόμενος το παρελθόν. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην μέρα σου. Και θα τα ξαναδούμε. Σίγουρα, σίγουρα. Ο Αδάμ έχει το τηλέφωνο, οπότε μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.